Συναγερμό σήμανε στην εθνική φρουρά μετά τον εντοπισμό δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στους κόλπους της. Πρόκειται για αξιωματικό στο επιτελείο του ΓΕΦ, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα και βρισκόταν σε αυτοπεριορισμό. Είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Ελλάδα. Χθες βρέθηκε θετικός σε κορονοϊό στέλεχος της εθνικής φρουράς, ο οποίος υπηρετεί σε στρατόπεδο της Λευκωσίας και προσβλήθηκε από τον ιό από μέλος της οικογένειάς του που είχε επιστρέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο. 100 στρατιώτες και στελέχοι που υπηρετούν στην ίδια μονάδα τέθηκαν σε καραντίνα. Δεν ήταν υποπτών, γιατί δεν είχε συμπτώματα. Προφανώς όμως ήταν λόγω ζητημάτων οικογένειας. Δηλαδή φαίνεται ότι μέλη της οικογένειας είχαν συμπτώματα, έγιναν οι εξετάσεις, επιβεβαιωθήκαν θετικοί. Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμός, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μετά την επιστροφή του στη μονάδα, ο αξιωματικός μετέδωσε τον ιό και σε άλλα πρόσωπα. Ήδη έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση επαφών για τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων κρουσμάτων, απολυμάνσεις και άλλα δραστικά μέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης. Είναι καραντίνα 14 ημερών. Ήταν παραμένουν μέσα για να υπάρχει η χνηλάτιση επαφών και αναλόγως να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όσοι ήταν έξω παραμένουν έξω, δεν θα έχει εισαγωγή στο στρατόπεδο. Το υπόπτο κρούσμα με συμπτώματα κορονοϊού στο στρατόπεδο της Κλήρου βρέθηκε αρνητικό. Τα μέτρα που λαμβάνει η Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για μείωση προσωπικού, ελαχιστοποίηση κινήσεων, αναστολή εκπαιδεύσεων εθνοφυλάκων και φέδρων, ειδικές άδειες σε ευπαθείς ομάδες τελεχών και οπλιτών. Έκλεισαν οι λέσχες και το σπίτι του Εθνοφρουρού. Ακολουθούνται αυστηρά όλα τα μέτρα υγιεινής. Όσοι δεν είναι απαραίτητοι, έχουν λάβει άδεια.